Αδελφοί, ήτης των ναών του Θεού φθήρι, φθερή τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς. Ο Απόστολος Παύλος και πάλι απευθύνεται προς εμάς. Έχουμε πάντοτε Αυτόν ως διδάσκαλο. Και αν δεν δεχθούμε του διδασκάλου ημών την σοφία, εάν δεν δεχθούμε Αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε ή να κηρύξει το Ευαγγέλιον Του εις τον κόσμο, τότε δεν δεχόμεθα τον ίδιον τον Θεόν. Είναι εκείνος ο οποίος είπε «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». Εκείνος που θα σας ακούσει, λέγει, θα μου ακούσει εμέ του ιδίου του Θεού, και εκείνος ο οποίος θα σας παρακούσει, θα παρακούσει εμέ του ιδίου του Θεού. Δι' αυτό το σημείο τούτον το οποίο είναι άκρος συγκινητικών και συγκλονιστικών άμα, πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι εκείνος ο οποίος ομιλεί το Λόγον του Θεού, τον καθαρό Λόγον του Θεού, αυτός είναι απεσταλμένος από τον ίδιον τον Θεόν. Και σήμερα ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εκείνος ο οποίος εργάζεται, λέγει, το έργον αυτού φανερόν γεννήσεται. Από πού θα είναι φανερό? Εάν εκείνοι οι οποίοι τον ακούουν τηρούν τα ακουόμενα και αλλάζουν την ζωή των και μεταμορφώνεται, όπως είπε ο Θεός, διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστετε και μεταμορφούστε, λέγει. Να μεταμορφωθείτε και να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, άλλοι μεν σπείρουν, λέγει, χρυσών και άργυρων και λίθους τιμίους. Δηλαδή την καθαράν και κρυσταλλίνην πηγήν της ζωής των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Άλλοι δε, λέγει, χτίζουν σε ξύλα, σε κάλαμον και άχυρο. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι κηρύττουν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πλην όμως το κήρυγμα των αυτών διαμιάς το παίρνει η φωτιά και το εξαφανίζει. Ομιλεί εδώ περί των αιρετικών ανθρώπων, και δι' αυτόν τον λόγον πρέπει να είμεθα προσεκτικοί εις τι ακούομεν και εις τι διδασκόμεθα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι εμείς εστέ, λέγει, ναός Θεού ζώντος. Είστε ναός, λέγει, του υπάρχοντος Θεού. Δεν είστε ναός μη υπαρχόντων Θεών, όπως είναι η ειδωλολατρία. Και επειδή είστε ναός, λέγει, του Θεού, δια τούτο πρέπει να προσέχετε, διότι επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος
τι σημαίνει ναός. Και αφού επισημάνει το τι θα είπει ναός του Θεού, τότε λέγει ήτης των ναών του Θεού φθήρι, φθερή τούτον ο Θεός. Και διατί τον εξαφανίζει ο Θεός, διότι λέγει ο ναός του Θεού Άγιος εστί. Ήτινες εστέ ημείς. Θάμβος, αδερφοί μου, καταλαμβάνει τον άνθρωπον όταν ευρεθεί ενώπιον ενός ναού. Ας είναι και ο πιο μικρός και ο πιο ελάχιστος, ας είναι και ο πιο ταπεινός, ας είναι και ο πιο μεγαλύτερος, ο πιο ξακουστός ναός του Θεού. Να μεταφερθούμε στην Παλαιά Διαθήκη για να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα επάνω στην γη. Ο Σολομών έκτισε στον Θεό ναόν περικαλέστατον. Και όταν τελείωσε τον ναόν ο Σολομών, εδόξασε τον Θεό και ήκουσε από τον Θεό τούτα τα λόγια. Τι νομίζεις τώρα, του λέγει, ότι αυτός ο ναός τον οποίον έκτισες μπορεί να με χωρέσει? Δεν με χωρούν τα σύμπαντα, του λέγει, και εσύ νομίζεις ότι μέσα σε αυτόν τον ναόν θα κλείσεις εμέ τον Θεόν? Ο ναός αυτός του Σολομώντος έμεινε θαυμαστός επάνω στην γη. Εάν μεταφερθούμε από την Παλαιά Διαθήκη στην εποχή της Ορθοδόξου πίστεως και μεταφερθούμε και εμείς σε έναν ναόν τον οποίον έχτισαν εχείρες των ανθρώπων, θα δούμε ότι ο ναός αυτός είναι το θαυμαστότερο έργο το οποίο δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι ο ναός της του Θεού Σοφίας. Αυτός ο ναός ο οποίος καταπατείται σήμερα από απίστους και αβαπτίστους και αμυρώτους ανθρώπους. Από αγαρινούς οι οποίοι βεβήλωσαν τον ναόν αυτόν του Θεού. Εμείς όσοι πιστεύουμε στον Θεό και όσοι αγαπούμε την πίστη μας, βλέπουμε αυτό το δημιούργημα, το κάλλος του κόσμου, το βλέπουμε και θρυνούμε και λέμε, Θεέ μου, αξίωσε μας και πάλι να καθαρίσουμε τον ναό σου τον οποίον εμόλυναν οι άπιστοι και να λειτουργήσουμε σε αυτόν τον ναό σου. Είναι όντως το δημιούργημα της αρχιτεκτονικής, το δημιούργημα των χειρών του ανθρώπου. Δεν υπάρχει ωραιότερος ναός στον κόσμο από αυτόν. Είναι ναός όμως ο οποίος εκτίστη από τα χέρια των ανθρώπων. Σήμερα ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εσείς, λέγει, είστε ναός του Θεού. Άραγες το έχουμε κατανοήσει ποτέ ότι όποιος περπατεί στο δρόμο, όποιος κινείται, όποιος εργάζεται, όποιος ζει, ότι είναι ναός του Θεού? Το έχουμε ποτέ καταλάβει αυτό? Το λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι προσέξετε, λέγει, εμείς εστέ
ναός Θεού ζώντος. Και ήτης λέγει τον ναόν του Θεού φθήρι, φθερή τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστί, ήτινες εστέ ημείς. Αδερφοί μου, ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστί. Πλην όμως ο Απόστολος Παύλος βλέπει μπροστά του αυτόν τον ναόν να φθήρεται. Ο λίγον κατ' ο λίγον να οδηγείται προς εξαφανισμόν. Και η φθορά αυτή την οποία έχει ο ναός του Θεού την επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. Δεν φθήρεται από τον χρόνο, δεν φθήρεται από τον ήλιον και από την παγωνιά του χειμώνος. Φθήρεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, από ένα φοβερό σκουλίκι, από μίαν φθοράν η οποία κατατρώγει αυτόν τον ναόν του Θεού. Και η φθορά αυτή δεν την κατανοεί αυτός ο οποίος είναι ναός του Θεού. Όπως το σκουλίκι κατατρώγει το ξύλο και απ' έξω μεν φαίνεται ότι είναι άφθορο, έσωθεν δε κατεφάγει από τον σκόλικαν αυτόν και με το πρώτο σπρόξιμο πίπτει ο ναός, πίπτει το ξύλο εκείνο. Φανταστείτε, αδερφοί μου, ενώπιό μας να υπάρχει ένα καλλιτέχνημα από ξύλο και μέσα να εισχωρήσει ένα σκουλίκι και να το φάγει αυτό το ξύλο. Αυτό το σκουλίκι το οποίο τρώγει τον ναό του Θεού είναι μόνο ένα για να έχει και σύντροφον. Είναι η αμαρτία η οποία βασιλεύει εις αυτόν τον κόσμο. Αμαρτία, ποια αμαρτία? Πάνα αμάρτημα, λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστί. Οποιανδήποτε αμαρτία και αν πράξει ο άνθρωπος, λέγει, είναι εκτός του σώματος. Ο δε, λέγει, κολλόμενος στη πόρνη εν σώμα εστί. Ποιήσουν τα μέλη του Χριστού, λέγει, μέλη πόρνης μη γέννητο. Ώστε εκείνον το οποίο πρέπει να προσέξεις, λέγει, άνθρωπε του Θεού, είναι να προσέξεις την σαρκική αμαρτία. Αυτήν την αμαρτία η οποία κατατρώγει τον ναό του Θεού, φθείρει τον ναό του Θεού. Και εν όσο εσύ γίνεσαι αιτία να φθείρεις και να καταστρέψεις τον ναό του Θεού των Άγιων, τότε, λέει ο Θεός, θα σε φθείρει νωρίτερα. Θα επιτρέψει, λέει ο Θεός, την οργή του επάνω σου. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν την αμαρτία των και τι λέγω, δεν κάνω κακό σε κανένα, λέει. Αυτό που κάνω, το κάνω εγώ, λέγει, διότι μου αρέσει.
Δεν ενοχλώ κανένα. Είναι δική μου επιλογή, λέει. Εγώ αποφασίζω, εγώ το κάνω. Δεν είναι όμως αυτό αληθές. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να φθείρεις τον ναό του Θεού αυτή στιγμή σε βαπτίστηση στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Εάν δεν βαπτίζεσαι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είχες δικαίωμα να ζήσεις στην ειδωλολατρεία, στα είδωλα, στην καταστροφή, στην φθορά του σώματός. Δεν ήκουσες, δεν ευαπτίστης, δεν εγνώρισες το φως, δεν είδες την αλήθεια, δεν ήκουσες κήρυγμα, δεν εξομολογήθης, δεν εκοινώνησες το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν ενίστεψες, είσαι εκτός της μάντρας του Χριστού. Και εφόσον είσαι εκτός της μάντρας του Χριστού, ο Πανάγαθος Θεός σε περιμένει να γνωρίσεις το θέλημά Του. Εάν όμως δεν θελήσεις, αυτό είναι η εκλογή την οποία έκανες. Εξέλεξες τον δρόμο του σκότους και όχι τον δρόμο του Θεού, το φως. Εάν όμως εν γνώση σου διαπράττεις την αμαρτία και μολύνεις και φθείρεις τον ναό του Θεού και επιμένεις να είσαι εις το σκότος, επιμένεις να διαπράττεις την αμαρτία, επιμένεις να φθείρεις και να καταστρέφεις τον ναό του Θεού, πρόσεξε, λέγει, ο Θεός θα σε φθείρει ενωρίτερα, θα σε καταστρέψει ενωρίτερα. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστί, ήτινε σε στέ ημείς. Πρώτη λοιπόν η σαρκική αμαρτία, η οποία μολύνει τον ναό του Θεού, φθείρει τον ναό του Θεού, και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν το σαρκείο, υπηρετούν τη σάρκα, η οποία δεν ζητεί τίποτε άλλο η μύτα του κόσμου της αμαρτίας. Και ενώ σου αυτήν τη στιγμή εσύ ευρίσκεσαι μέσα στην απώλεια, πρόσεξε ότι δεύτερος τρόπος ο οποίος βοηθάει στην φθορά του ναού του Θεού είναι ο κόσμος τούτος στον οποίο ζούμε. Ο κόσμος λέγεται της αμαρτίας, ο κόσμος της φθοράς. Θέλετε να ρίξετε ένα βλέμμα δίπλα σας, αδερφοί μου? Θέλετε να ειδείτε την πραγματικότητα? Κοιτάξετε την εικόνα αυτήν που έχει ο κόσμος. Δι' αυτό ο Θεός μας λέγει, παιδιά μου, λέγει, θέλετε να είστε φίλος με αυτόν τον κόσμο ο οποίος με σταύρωσε, με ύβρισε, με βλασφήμισε, με καταδιώκει. Θέλετε να είστε φίλοι με αυτόν τον κόσμο ο οποίος τίποτε άλλο δεν πράττει μη μόνον τα ενάντια του νόμου μου και των ειδικών μου εντολών? Πώς θα τολμήσετε, λέγει, να πείτε ότι είμαι ο πατέρας σας και εσείς είστε τα παιδιά μου? Εάν δεν ξεχωρίσετε, λέγει, από αυτόν τον κόσμο, εάν δεν καθαρίσετε τη ζωή σας από αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, και αν δεν με ακολουθήσετε, λέγει, δεν μπορείτε να πείτε ότι είμαι ο πατέρας σας. Δι' αυτόν τον λόγο σας λέγω, αφορίστετε εξ αυτών και εξέλθετε από αυτόν. Χωρίστε τον εαυτό σας από την αμαρτία τούτου του κόσμου και την μόδαν. Αχ, αυτή η μόδα,
Ανοίξευραν οι γυναίκες και ο κόσμος τι θα πει μόδα, δεν θα έκανε τίποτε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Αυτή η μόδα την οποία ακούς δεν είναι τίποτε άλλο μόνο ο αρχηγός της κολάσεως, ο οποίος σέρνει πίσω του όλον τον κόσμο και όλη την κοινωνία. Μόδα λέει. Τι είναι η μόδα? Μόδα είναι να φορέσει η γυναίκα τα ρούχα του ανδρός, να φοράει το παντελόνι και να περπατά στους δρόμους και να έρχεται και μέσα στην εκκλησία του Θεού. Μόδα δεν είναι? Τι είναι μόδα? Να περπατεί γυμνή η γυναίκα στο δρόμο. Δεν είναι αυτή η μόδα? Να περπατεί η κόρη στους δρόμους που ακόμη δεν επερπάτησε στον κόσμο τούτο, δεν εγνώρισε ακόμη τίποτε, δεν είδε την κακία του κόσμου. Είναι ένα αθώο παιδί το οποίο ακριβώς το παρέσυρε η μόδα. Αυτή η οποία φθείρει των ναών του Θεού, αυτή η οποία κατατρώγει των ναών του Θεού. Ο Πανάγαθος Θεός σου φωνάζει και σου λέγει, ξεχώρισε από αυτόν τον κόσμο. Έλα κοντά μου, λέγει, να ποιήσεις το θέλημά μου και τότε θα σου πω ότι εγώ είμαι ο πατέρας σου και εσύ θα μου πεις ότι είσαι το παιδί μου. Εάν ακούσεις, λέγει, τον λόγο μου, θα έρθω, λέγει, και θα καθίσω μέσα σου και θα ποιήσω μονήν, λέγει, και θα ζήσω μαζί σου. Θα έρθω να κατοικήσω μέσα σου και να είσαι μαζί μου και εγώ μαζί σου. Δεν είναι εκείνος ο οποίος λέγει, ο τρώγω μου τη σάρκαν και πίνω μου το αίμα εν εμίμενη, καγώ εν αυτό? Δεν είναι ο ίδιος ο οποίος λέγει ότι εγώ είμαι ο δημιουργός σου και ο πλάστης σου, διατί με αρνήθηκες, διατί αγάπησες τον εχθρό μου και όχι εμέ? Αγαπημένο μου παιδί, εσύ που ακούεις τους λόγους τούτους του σημερινού Θείου Κηρύγματος, να αναθεωρήσεις τις αποφάσεις σου. Αυτόν τον δρόμο τον οποίο διάλεξες, να τον αφήσεις όσο το δυνατό πιο γρήγορα, διότι δεν γνωρίζεις την ώρα του θανάτου. Θα προλάβεις να μετανοήσεις όταν λέγεις «έχω καιρό ακόμη»? Πολλοί είχαν καιρό ακόμη, πλην όμως εν μια ροπή έφυγαν από τον κόσμο αυτόν. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Και τότε ακούμε τον Θεόν μας ο οποίος λέγει, ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Μακαρισμένος είναι εκείνος ο οποίος θα τον εύρω πανέτοιμον, λέγει, για να τον πάρω κοντά μου. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Είναι ανάξιος εκείνος ο άλλος ο οποίος έλεγε, έχω καιρό, θα διασκεδάσω, θα χαρώ τη ζωή μου, θα ζήσω κι εγώ όπως ζουν οι άλλοι, να περπατώ γυμνός στους δρόμους, να περπατώ γυμνός στο σπίτι μου, να περπατώ γυμνός παντού, στην αγορά, στους δρόμους. Αυτή είναι η μόδα, το είπε η μόδα, να είναι γυμνή η γυναίκα και να εισέρχεται και εις τον ναόν του Θεού, να προσβάλλει την τιμή της Παναγίας μας,
να προσβάλλει τη σεμνότητα της Παναγίας μας, να προσβάλλει το πρόσωπο της Παναγίας μας, διότι είναι γυναίκα. Πώς βλασφημείται το όνομα του Θεού? Με τις πράξεις μας. Πώς φθείρεται ο ναός του Θεού? Με την αμαρτία και με τη μόδα. Αυτά τα δύο φθείρουν τον ναό του Θεού. Αδερφοί μου, ο ναός του Θεού είναι Άγιος, λέγει, και Άγιοι είστε εσείς που είστε ο ναός μου. Παιδί μου, πρόσεξε τον ναό σου. Παιδί μου, μην εγκαταλείψεις τον ναό του Θεού να φθαρεί από την αμαρτία. Η αμαρτία δεν χορταίνεται. Η αμαρτία είναι χωάνη η οποία καταπίνει μικρούς και μεγάλους. Η αμαρτία είναι κάτι το οποίο νομιάζει με το δάγκαμα του φιδιού. Σε δαγκάνει, σου χύνει το δηλητήριο και φεύγει. Πλην όμως η Εκκλησία σου φωνάζει και σου λέγει: μη βλέπεις τη σάρκα. Επιμελείστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Αυτό θα επιμεληθείς, λέει. Την ψυχή σου η οποία είναι αθάνατος, την οποία ο Κύριος μας την εζήγησε και είπε: ολόκληρος ο κόσμος δεν ζυγίζει όσο ζυγίζει μία ψυχή. Εγνώρισες ποτέ τι θα πει κόλασης? Νομίζεις ότι εκεί θα πίνεις το τσιγαράκι σου και θα παίζεις το τάβλι σου και θα καπνίζεις και θα χαίρεσαι? Όπως έλεγαν οι ληστές μέσα στον ναό του Θεού όταν αποχαιρετούσαν μεγάλα πρόσωπα τούτου του κόσμου. Μεγάλα πρόσωπα τούτου του κόσμου. Στο Θεό όμως ήσαν μεγάλα πρόσωπα? Αυτό είναι το ερώτημα. Ονομαστά ονόματα. Και εισήρχονται να κάνουν επικηδείους λόγους μέσα στον ναό του Θεού και έλεγαν: καλό ταξίδι. Εκεί θα βρεις και την τάδε και τον τάδε και θα κάθεστε να πίνετε το τσιγαράκι σας, να πίνετε το ταβλάκι σας και θα είστε μια χαρά. Άνθρωπε, άνθρωπε, αν άκουες μόνον τον διάβολο μια φορά που λέγει: πού με στέλνεις να πάω? Φύγε κακούργια από το πλάσμα του Θεού. Πού να πάω? Δεν ξέρεις πού θα πας? Εκεί, λέγει, ούτε τα σκουλίκια δεν ζουν. Και εσύ με στέλνεις να πάω εκεί, λέει? Καλά είμαι εδώ, δεν φεύγω. Θα πίνεις το τσιγαράκι σου και θα παίζεις το τάβλι σου. Ακαημένοι άνθρωποι, πότε θα γνωρίσεις τον Θεό και πότε θα γνωρίσεις ότι είσαι ναός του Θεού, να ξυπνήσεις, να σωθείς? Θα γίνει αυτό ποτέ? Ας μας αξιώσει ο Θεός μας, αδερφοί μου, τον ναόν τούτον τον οποίον φέρουμε, να τον έχουμε αγνών, καθαρών, έτοιμων δια την Βασιλεία των Ουρανών. Να τον έχουμε δια να φτάσει στο τέρμα που είναι ο Παράδεισος και όχι το τέρμα του διαβόλου που είναι η κόλαση. Αξίωσε μας, Κύριε. Φύλαξε μας, Κύριε. Φώτισε μας. Σκέπασε μας υπό τη σκέπη των πτερήγων σου και αξίωσε μας εις τον κόσμο τούτον να ζήσουμε κατά το θέλημά σου και στην επουράνιον σου Βασιλεία να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.